αυτά. Εντάξει, εγώ όσα έχω πετύχει μέχρι τώρα, από όσα έχω πετύχει, αυτά που έχω πετύχει, τα λίγα, εντάξει, μου φτάνουν. Αυτό που αξίζει κανείς, πιστεύω ότι το παίρνει. Εκτός βέβαια και υπάρχει και παράγωνα τυχεία στην καριέρα. Εντάξει, που όλα σε είναι μέσα στο παιχνίδι. Σε έχει χτυπήσει τρεις φορές πάρα πολύ δυνατά. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Και μια τέταρτη, όπως θα πούμε, παιχνική ελπίδων που έχασε την τελική. Πώς θα τα πούμε. Δουλειά, εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Το κακό είναι ότι συμβαίνουν σε μένα πολλές φορές. Ξέρω ότι είσαι σεμνός άνθρωπος πάνω απ' όλα, πέρα από μεγάλος ποδοσφαιριστής. Σε όποιο κόσμο μίλησα και όσοι έμαθαν ότι θα σε έχω σήμερα στην εκπομπή, μου είπαν χαρακτηριστικά: έχεις τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή, τον καλύτερο που έβλεπε ποτέ η Μεσσηνία. Το δέχεσαι αυτό το τίτλο? Όχι, όχι. Δεν και τον πιο αδικημένο. Τον πιο αδικημένο ίσως, αλλά τον καλύτερο όχι, γιατί εντάξει. Η πόλη μας έχει βγάλει φοβερούς παίχτες που για πολλούς λόγους μπορεί να μην έπαιξαν και ποδόσφαιρο κιόλας. Για μας και κατά πολλούς βέβαια, ο Παναγιώτης Μπαχράμης θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους άσους που είχε αναδείξει ποτέ η Μαύρη Φύελλα και είναι και ιδιαίτερα αγαπητός στον κόσμο. Με μεγάλη μας χαρά βλέπουμε ότι το ίδιο αγαπητός είναι και στη Λάρισα. Εντάξει, εγώ αυτό που μπορώ να πω για τον Παναγιώτη είναι η αγωνιστική του αξία του Παναγιώτη είναι δεδομένη. Και πιστεύω ότι αν ήταν τυχερός θα έκανε πολύ μεγάλα πράγματα στην καριέρα του, γιατί έχει και την ποιότητα, έχει και το χαρακτήρα για πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με την σημερινή επικαιρότητα να είναι εξαιρετικά δύσκολη και τραγική. Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Μεσσηνίας και συγκλονισμένος ο ελληνικός αθλητισμός στο άκουσμα του ευνίδιου θανάτου του Παναγιώτη Μπαχράμη. Ο εκ λοιπόν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών που έχει αφήσει ιστορία με την αγωνιστική του δράση και το ήθος του εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, τραυματίστηκε θανάσιμα χθες στη θαλάσσια περιοχή Γιαννίτσενα της Κυπαρισίας από ταχύπλοο σκάφος την ώρα που ψάρευε μαζί με φίλους του. Απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει τον ελληνικό αθλητισμό και την κοινωνία της Μεσσηνίας ήδη στο ευνίδιο θανάτου του Παναγιώτη Μπαχράμη, που σκοτώθηκε από ταχύπλοο σκάφος ενώ ψάρευε. Ο πόνος από τον άδικο χαμό του Παναγιώτη, πατέρα δύο ανήλικων κοριτσιών, ανίποτος για τους συγγενείς και τους φίλους του. Είσαστε γείτονας με το παιδί, θα μας πείτε δύο λόγια, συγκλονισμένοι είναι πραγματικά. Ο Παναγιώτης με τον πατέρα του ήμουν φίλος, πέθανε ο πατέρας του, μου είπε από μωρά που τα έχει αφήσει Γιώργο πρόσεχε τα παιδιά μου. Εν πάση περιπτώσει τώρα έτυχε το ατύχημα και πάει για ψάρεμα, έτυχε το ατύχημα και βλέπεις όπως βλέπεις είναι νέκρος ο Παναγιώτης. Έχει δύο παιδάκια, προχωρείται εδώ με τη μάνα του και με τον αδερφό του. Τι άλλο να πω, δεν το μπορώ ήταν να έμπειρος, πω. Ήταν έμπειρος στο ψαροτούφεκο, αυτό μας είπε. Έμπειρος στο ψαροτούφεκο και καλό μπάνιο ήξερε, τα πάντα ήξερε. Και καλός ποδοσφαιριστής ήταν, τα πάντα ήταν καλός. Απλώς
Η ατυχία. Τους βάρεσε η ατυχία την οικογένειά αυτή. Τι άλλο να πω. Κουράγιο, πρέπει να δώσετε κουράγιο στους δικούς της τώρα. Κουράγιο τους δίνω, εγώ τους έφερα από την Καλαμάτα, τους ανθρώπους. Είναι πολύ τα σπίτια μας. Τι άλλο να πω. Ερχόταν συχνά στην περιοχή από ό,τι ξέρω από ό,τι μας έφερα. Αφού εκεί είναι, εκεί είναι η οικογένειά του, εκεί μένει, εκεί έχει φτιάξει τα σπίτια του, εκεί την οικογένειά του, εκεί είναι η οικογένειά του όλοι. Ο Παναγιώτης λάτρευε το ψαροντούφεκο και κάθε φορά που του δινόταν η ευκαιρία, μαζί με τους φίλους του, τον Νίκο Καγαλέτρη και τον Κώστα Παλαμάρα, ψάρευε. Θα πας για ψάρεμα αύριο, θα το Παλαμάρα. 5.30 ώρα τώρα. Σε περιμένει ο Κώστας ή κοιμάται τώρα. Τώρα ο Κώστας κοιμάται. 5.30 ώρα θα σηκωθείς. Κοίτα, μην έχουμε κανένα ατύχημα και ο Καγαλέτρης μαζί. Λοιπόν, χτύπαξε, λέω. Η εικόνα του Παναγιώτη θα παραμείνει χαραγμένη μέσα μας, όχι μόνο για τη μεγάλη προσφορά του, αλλά και για την αξία του ως άνθρωπο. Στο άκουσμα του χαμού του Παναγιώτη είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Να ευχηθούμε τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, ενώ να σημειώσουμε πως η νεκρόσιμη ακολουθία θα γίνει σήμερα στις 6 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αρκάδων. Πάμε στο να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Γιάννη Βοζίκα. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα, θα είμαστε σε ένα και στους τηλεθεατές μας. Πώς έχει αυτή η εξέλιξη πλέον των πραγμάτων με αυτήν την τραγική είδηση για την οποία ενημερωθήκαμε λίγο μετά τις 8 και κυριολεκτικά δεν πιστεύαμε πως είναι πραγματικότητα. Πραγματικά η θλιβερή αυτή είδηση σκόρπισε συγκίνηση όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό αλλά σε όλο τον κόσμο της Μεσσηνίας και εκτός του νομού μας. Με το τραγικό άκουσμα αυτής της θλιβερής είδησης ήταν 7.30 ώρα το απόγευμα όταν οι τρεις έμπειροι φίλοι αλήφανε ψαροντούφικο στην περιοχή της Γιαννίτσανας κοντά στα σημεία υπόδειξης των ορίων των σκαφών με σημαδούρα. Το φουσκωτό σκάφος δεν βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Εντελώς ξαφνικά, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, πέρασε από εκεί ένα ταχύπλοιο σκάφος, το οποίο χτύπησε θανάσιμα τον Παναγιώτη Μπαχράμη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σκάφος ακροτηρίασε το αριστερό του χέρι και τον χτύπησε στο ισχύο. Αμέσως οι φίλοι του τον περισυνέλεξαν από το μετέφερο στο νοσοκομείο της Παρισίας, αλλά διαπιστώθηκε ότι ήδη ήταν νεκρός. Πιθανώς από ακατάσχετη αιμορραγία σύμφωνα με τους γιατρούς. Έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία εξετάζεται αίτια του συμβάντος. Να σας πω ότι ο οδηγός του ταχύπλου είναι ένας 54χρονος κάτοικος Αθηνών, ο οποίος το απόγευμα. Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι. Έχει γίνει. Γιάννη. Παρισίας, καθώς ήδη η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Γιάννη. Και έχει διαταχθεί αυτοψία στο σκάφος του για τα ακριβή αιτία του ατυχήματος. Ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, έμπειρος επίσης ψαροντουφικάς και φίλος του, αλλά και αθλητής, μας δήλωσε ότι πέστη σε όκο όταν είδε το σκάφος, τουλάχιστον από τον ήχο που είχε, να περνά πάνω από το σώμα του άτυχου 34χρονου. Ο ίδιος βρισκόταν 50 μέτρα μακριά του. Οι πρώτες του κινήσεις και του άλλου φίλου ήταν να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο του Παρισίας, καλώντας μάλιστα και τον ιδιοκτήτη του ταχυπλώου να βοηθήσει. Να τονίσουμε χαρακτηριστικά, Θέμη, ότι αμέσως ήρθαν εδώ οι συγκινήσεις του. Σκηνές πραγματικά συγκίνησης εκτελήθηκαν όταν έμαθε το θλιβερό περιστατικό η μητέρα του. Μιλήσαμε με αρκετούς συγγενείς του, οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό το σκληρό χτύπημα. Κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει, ειλικρινά. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Για να σε ευχαριστήσουμε, πάμε στο Σωτήρη Γιορούτζο. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, Θέμη. Και να πω εγώ. Ναι, ότι ολόκληρος ελληνικός αθλητισμός πενθεί κυριολεκτικά σήμερα με το άκουσμα του ευνίδιου θανάτου του Παναγιώτη Μπαχράμη. Σωτήρη, νομίζω ότι. Δηλαδή, απίστευτο. Πριν είμαστε μαζί στο Best που φτιάχναμε κάποια βίντεο, κοιτούσαμε, δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Δηλαδή, ότι ο Μπότης, ο αγαπημένος των φιλάθλων της Καλαμάτας, τον φιλάθλο σε όποια ομάδα και αναγωνίστηκε, να πούμε ένα σύντομο βιογραφικό Θέμη, ξεκίνησε την καριέρα του Απόλλωνα Καλαμάτας, αγωνίστηκε στη Δέλτα Εθνική Κατηγορία και πολλά χρόνια στον Απόλλωνα. Ένας απολογιστής, ο οποίος μετεγράφει στη Μαύρη Θύελλα, είχε με τη Μαύρη Θύελλα 7 χρόνια στη Μαύρη Θύελλα, πολλές συμμετοχές σε Εθνική Ομάδα Νέων, Εθνική Ελπίδων, ήταν της φουρνιάς αυτή του Ελευθερόπουλου, του Καραγκούνη, πήρε την πρόκριση στα τελικά του Πανευρωπαϊκού, δεν έπαιξε στο τελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος γιατί είχε ένα τραυματισμό. Στη συνέχεια έκανε μεγάλη καριέρα στην Καλαμάτα. Λίγο πριν τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ είχε ένα νέο σοβαρό τραυματισμό που χάλασε αυτή τη μεταγραφή στην Ένωση. Παρά τα αυτά, κατάφερε, πήρε μεταγραφή στον Ηρακλή Θεσσαλονίκη, αγωνίστηκε και 3 χρόνια. Άλλα 2 χρόνια στη Λάρισα, με την οποία πήρε το κύπελλο Ελλάδος. Στη συνέχεια πήγε στη Βέρεια, αγωνίστηκε ένα χρόνο, έμεινε και πέρυσι εκεί και φέτος έμεινε ελεύθερος από την Βέρεια. Μεγάλος παίχτης, χαρακτηριστικά αναφέρω δήλωση του Ντράγκαν Κοκότοβιτς πριν συμβεί το μοιραίο αυτό γεγονός την Πέμπτη στο Φως, όπου
όπου ερωτήθηκε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής με τον οποίο έχετε συνεργαστεί, ερώτησε ο δημοσιογράφος ο Ντράγκαν Κοκότοβιτς, και ο Κοκότοβιτς του είπε ο Λιμπερόπουλος, φυσικά του λέει ο δημοσιογράφος, και λέει ο Ντράγκαν Κοκότοβιτς, όχι, ήταν ο Παναγιώτης Μπαχράμης. Ένα τεράστιο ταλέντο, ένας φοβερός άνθρωπος, ένας αξιοπρεπής αθλητής και άνθρωπος πάνω απ' όλα, αγαπήθηκε όσο λίγοι από όλους τους φιλάθλους, πόσο δε από τους φιλάθλους της Μαύρης Θύελλας. Ήταν το όνειρό του, να αποκαλύψω και εδώ κάτι, ήταν το όνειρό του να κλείσει την καριέρα του στη Μαύρη Θύελλα. Είχε έρθει ήδη σε επαφές με την διοίκηση της Εθνικής Καλαμάτας, εάν αγωνιστεί η ομάδα στην τέταρτη εθνική κατηγορία. Ο Παναγιώτης Μπαχράμης, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα έκλεινε εδώ, όπως ήταν και το μεγάλο του όνειρο, άλλωστε, την καριέρα του στην αγαπημένη του Μαύρη Θύελλα. Δυστυχώς όμως, η μοίρα έπαιξε πολύ άσχημο παιχνίδι στον Παναγιώτη Μπαχράμη, τον πατέρα δύο ανήλικων κοριτσιών. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο οδυνηρό είναι αυτό το συμβάν. Η κηδεία σήμερα στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Ερή της Λακωνικής. Να σημειώσουμε πάλι τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Σωτήρ, να σε ευχαριστήσουμε. Και κουράγιο, όπως είπες, κουράγιο στους δικούς του πάνω απ' όλα. Να γυρίσουμε σε λίγο στην ενημέρωση.